ένα εικαστικό ταξίδι στα προσωπικά του βιώματα, στα Χανιά και τη Μακεδονία, αρμονικά δεμένο με τη λαογραφία και την παράδοση, παρουσιάζει μέσα από τα έργα του ο Δημήτρης Αστερίου. Στην έκθεση που φιλοξενείται στην οδό Τζανακάκη 19 στο κέντρο της πόλης των Χανίων, ο επισκέπτης συναντά έναν κόσμο φωτεινό και καθαρό, με διάθεση νοσταλγίας. Ανασυνθέτω όλα αυτά τα μοτίβα με έναν τρόπο σχεδόν ναΐφ, παιδικό, και δημιουργώ συνθέσεις καθαρά παιδικές με τις οποίες κάνω ένα αφήγημα, μια διήγηση της μετακίνησής μου από τη Μακεδονία και της μετεγκατάστασής μου στα Χανιά ως τόπος πλέον επιλογής της πατρίδας μου. Η ζωγραφική για τον Δημήτρη Αστερίου είναι μια πράξη αφηγηματική. Κάπως έτσι την εκφράζει ο ίδιος, με εμφανή την τάση του για απεικόνιση του ονείρου. Σε έναν άλλο δεύτερο πίνακα, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου, παρουσιάζω την μετεγκατάστασή μου. Δηλαδή, στην ουσία, το λιμάνι των Χανίων, όπως τον αντιλαμβάνομαι σε σχέση με τις αναμνήσεις μου που κουβαλάω από την πατρίδα μου, την ιδιαίτερη. Δηλαδή, χρησιμοποιώ αρχιτεκτονικά μοτίβα σπιτιών του κάμπου και έχω ένα λιμένα με ένα συμβολικό πλοιάριο την Κιβωτό, όπου φέρνω την ελπίδα πλέον για αυτή μου την μετακατάσταση και τον ονομάζω λιμένα. Με χρώματα έντονα, ο Δημήτρης Αστερίου αποτυπώνει παραδοσιακά μοτίβα και τοπία γνώριμα, τα οποία παντρεύει με τις μνήμες των παιδικών του χρόνων. Όσο μεγαλώνω, ο νόσος και οι αναμνήσεις από την πατρίδα μου, το περιβάλλον, έχει διωγγωθεί, έχει γίνει μια υπερβολή στο κεφάλι μου. Αυτή την υπερβολή προσπαθώ να την παρουσιάσω στα έργα με μοτίβα παιδικά, και το παιδικό το στοιχείο, η παιδικότητα, είναι ένα στοιχείο που πάντα σου δίνει μια αίσθηση ότι έχω μπροστά, έχω μέλλον, έχω δυνατότητες. Γεννημένος στη Δράμα, ο Δημήτρης Αστερίου ζει και εργάζεται στα Χανιά, ενώ επαγγελματικά δραστηριοποιείται και στην Αθήνα. Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολείται με τις κατασκευές και τη γλυπτική. Χρησιμοποιεί εφήμερα υλικά όπως σανίδια που βρίσκει στην αμμουδιά, από μινάρια, από σκουπίδια, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία ανασυνθέτει, τους δίνει πνοή και τα μετατρέπει σε έργα τέχνης.